Συνελήφθη την Τετάρτη στην Καβάλα από αστυνομικούς 40χρονοι κατηγορούμενοι για κλοπή χρημάτων από σπίτι στην Καβάλα. Μετά από σχετική καταγγελία και έρευνες των αστυνομικών, προέκυψε ότι 40χρονοι, εκμεταλλευόμενοι την γνωριμία της με μια γυναίκα 53 ετών και την 75χρονη μητέρα της, αφαίρεσε τα κλειδιά από το σπίτι της, ενώ στη συνέχεια, από τον Μάιο του 2016, χρησιμοποιώντας τα παραπάνω κλειδιά, αφαίρεσε από το εσωτερικό του σπιτιού τμηματικά το χρηματικό ποσό των 7 περίπου χιλιάδων ευρώ. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη 40χρονη να εισέρχεται στο συγκεκριμένο σπίτι σε χρονική στιγμή που απουσίαζαν οι ένικοι και να αφαιρεί το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Στην κατοχή της δράστηδας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το συγκεκριμένο ποσό και τα κλειδιά της οικίας. Επίσης, την Τετάρτη συνελήφθη στην Θάσο από αστυνομικούς του αστυνομικού σταθμού λιμεναρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας, 63χρονος, ο οποίος διώκεται με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις αρχές του Βελγίου για διακίνηση ναρκωτικών, ψυχοτρόπων, ουσιών και κλοπή. Συντετριμμένοι είναι οι γονείς ενός 7χρονου κοριτσιού στην Κομοτηνή που έπεσε για ύπνο το βράδυ, αλλά δεν σηκώθηκε ποτέ. Η μαθήτρια Δευτέρας Δημοτικού εξέπνευσε στον ύπνο της λόγω προβλήματος στο νεφρό που προκάλεσε παλινδρόμηση σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Νίκο Κυφνίδη. Όπως αναφέρει ο τοπικός τύπος στην Κομοτηνή, το πρόβλημα ήταν γνωστό καθώς η άτυχη κοπέλα έπασχε από ανεπάρκεια. Όπως είναι λογικό, η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από τον πρόωρο χάμο του μικρού κοριτσιού.